Μπορεί τα αγόρια και τα κορίτσια λοιπόν να έχουν πετάξει για τον Άγιο Δομήνικο και ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός, αλλά τα κινητά δεν τους τα έχουν πάρει ακόμη. Οπότε ξέρεις, εγώ με τσίκι 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 τσίκι. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τη φωτογραφία που πόσταρε ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δεν είναι μαζί με το κρού των διασύμων, διότι πέταξε λίγο αργότερα, κάπου στις 9. Ο Γιάννης ο Κρύος είναι αυτό. Ο Γιάννης ο Κρύος. John! Τι είναι στην παραγωγή. Είναι ο παραγωγός, είναι ο διευθυντής παραγωγής. Τζον, περιμένω κι εγώ να κάνω έτσι, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιώργος Λιανός μαζί με τον Γιάννη τον Κρύο. Πετάνε λοιπόν τα αγόρια για να φτάσουν. Και οι διάσημοι που λέτε, λοιπόν, παιδιά, πριν πετάξουν, τι κάνανε. Η Ναυσικά, ας πούμε, για παράδειγμα, που μιλούσαμε έτσι στο τηλέφωνο, πήγε και έκανε διάφορες περιποίησεις στο σώμα της, στο πρόσωπό της, έφτιαξε τα μαλλιά της, έχει βάψει ρίζες. Ποιος ξέρει πότε θα ξαναπεριποιηθεί τώρα. Αυτό μου έλεγε. Όλος κράμπ στην παραλία κάνουν τίποτα άλλο. Μαράκι να πάω να μαυρίσω, μου λέω, όσο προλαβαίνω. Να άλλοι κουρεύτηκαν, άλλοι ξυρίστηκαν, άλλοι κάνανε τέτοια θέματα. Προσωπικά. Άλλοι κάνανε λέιζερ από τρίχωση, άλλοι κάνανε άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Είναι βάσανο, μην γελάς καλέ. Μην γελάς καθόλου. Γιατί πάγος είναι θέμα. Εδώ ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας εχθές πήρε με την Τζιλί που λέμε. Τα πήρε πολύ πολύ κοντά έτσι για να είναι έτοιμος και πανέτοιμος. Και στο επόμενο βιντεάκι θα δείτε λοιπόν την Αυσικά με τις κολλητές της, την παρέα της, τη Λεάνα λοιπόν του Πάνου Καλίδη που πέρυσι ήταν και αυτός στην ομάδα του διασύμων του Survivor, τη φίλη της Μαρία Καλάβρια, οι φίλες της λοιπόν την αποχαιρέτησαν, αποχαιρέτησε και αυτή το αγόρι της και για να δούμε λοιπόν τελικά πόσο καιρό θα αντέξουν μέσα ο Λάμπρος και η Αυσικά. Εγώ δίνω, τους δίνω πάντως και τους δύο να προχωρήσουν αρκετά. Ένα τριμινάκι το αντέχουνε, φαντάζομαι. Ένα τριμινάκι το αντέχουνε. Λοιπόν, και θα παραμείνουμε λοιπόν στο θέμα το οποίο μας καίει έτσι και μας απασχολεί πάρα πολύ. Το Survivor, που μπορεί να πέταξαν λοιπόν τα παιδιά να φτάσανε στο Παρίσι. Έχουνε άλλες 3 ώρες μέχρι την επόμενη πτήση. Οπότε λοιπόν τι κάνουνε. Έχουνε το δικό τους προσωπικό χρόνο, χωρίς να είναι η παραγωγή από πάνω τους αυτή τη φορά, να κάνουν ό,τι θέλουν για 3 ώρες στο Παρίσι. Στο Χριστουγεννιάτικο Παρίσι. Και ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας λοιπόν βρήκε την ευκαιρία. Συνάντησε εκεί πέρα την αδερφή του που είναι με το σύζυγό της και το μικρό ανιψάκι του. Αυτό όντως είναι Παρίσι, αλλά μου κάνει και λίγο Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Καλέ, φουλ εξάρχεια μου κάνει. Όχι. Είναι στο Παρίσι. Είναι Παρίσι. Πρόλαβε, βγήκε, πήγε. Θα μου τον πήραν οι ειδικοί του, πήγανε μια βόλτουλα. Καλέ, μήπως είναι φωτογραφία από την Ελλάδα και την ανέβασε το Παρίσι. Αφού τα μαλλιά είναι μακριά εδώ. Έχεις δίκιο. Είναι... Τα μαλλιά είναι μακριά. Να σας πω, το μαλλί κάτι... εδώ είναι κοντοκαρέ. Ναι. Έλα. Έχω δει όμως κάτι πολύ ωραία βιντεάκια, τα οποία πηγαίνουν σε αυτό το πολύ γνωστό εμπορικό Λαφαγέτ. Το ξέρετε. Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κάποιοι παίκτες είναι εκεί πέρα, βλέπουν ρολόγια, βλέπουν φουστάνια. Δεν ξέρω βέβαια γιατί τα βλέπουν αυτά, αφού δεν μπορούν να πάρουν τίποτα μαζί τους. Αλλά έτσι απολαμβάνουν αυτό. Που πάντα έχουν ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα. Να το ζήσουν και αυτοί το Χριστούγεννο, γιατί εκεί που πάνε. Ή τουλάχιστον όχι, Μπέτη μου. Ας πούμε για παράδειγμα, πες ότι ήμουνα εγώ στην ομάδα των Διασύμων. Ναι. Από τώρα σκέφτομαι πού θα ξαργυρώσω τα λεφτά μου. Οπότε λοιπόν, να μην πάρω μια ιδέα το τι ακριβώς λανσάρετε στην παιδί αγορά. Μου, να ζήσεις λίγο και τα Χριστούγεννα, γιατί αυτοί εκεί στη θάλασσα δεν θα το καταλάβουνε. Καταλαβες. Ενώ τώρα σου λέει θα πάρω τα δώρα μου, θα το βιώσω λίγο το χριστουγεννιάτικο το μουτ. Σωστό. Και θα μετά εκεί. Θα φάω τα μακαρόν μου, θα φάω τα εκλεράκια μου. Θα τα φάω τώρα που έχω όλα για πίσω. Έχεις έξοδα, έχεις γάμο. Πού θα τα ξοδέψεις, θα τα επενδύσεις στο γάμο σου. Στο γάμο σου. Για σένα, λέει ο Σάββα. Α, στο γάμο μου να τα επενδύσω. Βρε, εντάξει κι εσύ. Θα είναι giveaway ο γάμο μου. Σωστό κι αυτό. Πλάκα. Πλάκα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πού θα πάμε, πού θέλετε να πάμε. Πού θα μα πάσει, πού θα μα πάσει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μωρό το οποίο ξεκάθαρα βλέποντα το, όταν σου λέει την πρώτη καλημέρα, σίγουρα δεν περιμένει να κάνει παγκάτο. Αλλά όταν πρόκειται για το μωρό του, λέει η Πετρούνια και τη Βασιλική. Έλα, καταλαβαίνει τώρα αυτό το παιδί. Έχει ευγυησία. Το πεπρωμένο φυγεί αδύνατο, παιδιά, δεν υπάρχει. Σοκ. Εκπληκτικό. Καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Δες το λίγο με την μπάνα του. Τα μωρά είναι πολύ ευλίγιστα, να ξέρετε. Πάρα πολύ, εννοείται. Πάρα πολύ ευλίγιστα. Πόσο μάλλον όταν είναι η μαμά σου η Βασιλική. Αυτά θα είναι και μεγάλα, βέβαια, ευλίγιστα. Γουρπάνης μου.